Άφησε με, παράτα με, σου λέω πάντα! Μου είσαι τρελή! Ποιος μίλησε για διαζύγιο? Μόνο για διαζύγια υπογράφουμε. Γιατί άλλο? Είσαι τόσο άνανδρος λοιπόν. Έβαλε τον δικηγόρο να με πάρει τηλέφωνο, μου το πει. Δεν μπορούσε να μου το πει ο ίδιος. Άκουσε με λίγο. Του έδωσα εντολή να μεταφέρει όλη μου την περιουσία πάνω σου. Γι' αυτό χρειάζεται την υπογραφή. Ναι, σου. Καλά! Τι? Αυτό που άκουσες. Ήθελα με όποιο τρόπο μπορώ να σε κάνω να αισθάνεσαι σίγουρη πως δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ. Πως είσαι πάνω απ' όλα. Δεν μπορούσα να σε ηρεμήσω αλλιώς και στενοχωριέμαι. Λιώνω που σε βλέπω να είσαι μέσα στην ανασφάλεια. Αγάπη μου, είσαι ο πιο σημαντικός άνθρωπος του κόσμου. Και θέλω να σε βλέπω να χαμογελάς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θέλω να είσαι καλά, ακούς? Λέω ότι για αστείο δεν πρόκειται να υπογράψω να γυρίσει περιουσία στο όνομά μου. Και μην το ξαναπείς αυτό, αγάπη μου, γιατί θα σκοτωθούμε. Άκου τι σκέφτηκε για να με κάνει ηρεμήσω. Τι άλλο μπορούσα να κάνω? Τι άλλο μπορούσα να σκεφτώ, πες μου. Λέω, άμα τα έχει όλα. Και μόνο που το σκέφτηκες, είσαι μοναδικός. Είμαι η πιο τυχερή γυναίκα στον κόσμο. Δηλαδή τώρα μόνο που το σκέφτηκα, ηρέμησες? Όχι. Δεν πρόκειται να ηρεμήσω ποτέ. Γιατί είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί σου. Και όποιος είναι ερωτευμένος δεν ηρεμεί ποτέ. Μ' αγαπάς? Πιο πολύ δεν έχει. Πάντα έχει, και ας αυτά τα κόλπα. Λοιπόν, σε παρακαλώ, πάμε μέχρι το Γεράσιμο να βάλεις μια υπογραφή. Ούτε για αστείο. Μισά μισά. Ούτε ευρώ. Αγάπη μου, θέλω να είσαι καλά. Θέλω να σε βλέπω να γελάς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θέλω να είσαι σίγουρη, θέλω να με έχεις δεδομένο. Θέλω να ξέρεις ότι καμία γυναίκα στα μάτια μου δεν φτάνει ούτε το νυχάκι σου. Αχιλλέα, πάρε τηλέφωνο το δικηγόρο να τελειώνει το θέμα εδώ και τώρα. Εντάξει. Έλα, Χρήστο, παίρνω μέσα. Έλα, κάτσε. Να βάλω καφέ. Όχι, Μελίνα, μου έχω δουλειά, δεν θα μείνω. Στα γρήγορα θα σας πω δύο πράγματα και έφυγα. Τι έγινε? Έφαγα μαζί με την Άνδρια, στο σπίτι της. Εκεί κατάφερα να κάνω μια έρευνα και έβγαλα λαβράκι. Δηλαδή? Βρήκα ένα μήνυμα στο κινητό της, χωρίς υπογραφή, αλλά μόνο ο Πάτροκλος θα μπορούσε να στείλει αυτό το μήνυμα. Έγραφε, μην πας να βρεις τον Φραντς στην κολονία, τον παρακολουθούν άνθρωποι του Σύφη Γιαννακάκη. Άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Χρήστο, είσαι καταπληκτικός. Θα τους ξεσκεπάσουμε σίγουρα. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Αύριο θα ξαναπάω στο σπίτι της. Κλείσαμε ραντεβού. Έχω και μία άλλη υποψία. Τι? Δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα. Θα σιγουρευτώ και μετά. Αγάπη μου, πάρε τηλέφωνο. Ο Σύρις πάντα μας κρατάει ενήμερους για αυτό το θέμα. Έχεις δίκιο. Έλα, Σύφη. Παπά, τι έγινε, πώς και έτσι? Έχουμε εξελίξεις. Ο Χρήστος βρήκε ένα μήνυμα στο κινητό της Άντρια που έλεγε να μην πάει στην κολονία, γιατί άνθρωποι δικοί σου παρακολουθούν τον Φραντς. 99% ήταν από τον Πάτροκλο. Αχ, μπράβο, αυτό το χάρηκα πολύ. Μου αρέσει όμως που ο αδερφός της Όλγας ενημερώνει εσάς πρώτα. Θα έχουμε γρήγορα αποτελέσματα, Σύφη. Να δω τον Πάτροκλο με χειροπέδες, ας πεθάνω. Θα είναι πακέτο και ο θείος σου όμως, να ξέρεις. Ναι, δεν με νοιάζει. Αρκεί να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Αγαπή μου, τι τρως? Σαλατούλα. Μην ανησυχείς, παίρνω όλες μου τις βιταμίνες και γενικά ακολουθώ κατά γράμμα αυτά που μου έχει πει ο γιατρός. Και τι σαλάτα θα φας? Μωρό μου, δεν θέλω να φοβάσαι με χοντρινής. Θα τα χάσεις τα κιλά μετά την εγκυμοσύνη. Ξέρω. Ξέρω τι κάνω, μην ανησυχείς. Ακολουθώ αυτά που μου έχει πει ο γιατρός. Γεια σου, Δάφνη. Σας έχω νέα. Σκέφτηκα να σας κάνω έκπληξη, αλλά δεν κρατιέμαι. Δεν το έχω. Αύριο έρχομαι Κύπρο για μία κοινωνική υποχρέωση. Πρόκειται για κάτι σοβαρό? Ναι, αλλά για άλλον, όχι για μένα. Θα σας πω τις λεπτομέρειες από κοντά. Μόλις στάσω στο ξενοδοχείο θα σας πάρω τηλέφωνο. Ποιο ξενοδοχείο, καλέ, δεν το συζητώ. Δεν υπάρχει περίπτωση, εδώ θα μείνεις μαζί μας. Αλλιώς θα σου κόψω και την καλημέρα, στο λέω. Καλά, Ρωμαίο, καλά. Έλα, σας αφήνω να ετοιμαστείτε για το ταξίδι. Τα λέμε αύριο. Μπιλάκια. Γεια σου, Δάφνη. Σε περιμένουμε. Τι σημαίνει? Σου είχα πει όρεξη. Αχιλλέα, σου λέω ψέματα. Τρώω σαν το γουρούνι. Κρυφά σου. Δηλαδή, τι έφαγε σήμερα μέχρι τώρα? Ένα κομμάτι παστίτσιο που είχε περισσέψει από χθες. Δύο μπανάνες, ένα ζελέ. Και μισό κοτόπουλο. Το δικό σου. Εντάξει, αγάπη μου, πώς κάνεις έτσι? Έτσι πρέπει. Σημαίνει το ζητάει ο οργανισμός σου τώρα. Γιατί το κάνεις, κρυφά μου? Γιατί μπουκώνομαι και δεν είμαι καθόλου κόμψη και θηλυκή. Τρώω σαν το βλάκα. Μπορώ να δω αυτή την εικόνα, σε παρακαλώ? Και μετά ας πεθάνω, δεν έχω καλύτερο. Ναι, ρε, λες ψέματα. Όχι. Έκανα πριν κάτι παπάρες με το ψωμί στη σαλάτα. Μισή φρατζόλα έφαγα. Σύχαμα έχω γίνει, ρε Χιλιά, σύχαμα. Έλα εδώ. Λοιπόν, έλα. Πάρε ψωμί, κάνε εκεί πάνω παπάρα με στη σαλάτα και εγώ θα σε τραβήξω βίντεο να το βλέπουμε μετά να γελάμε. Τι? Έλα, σταμάτα, δεν θέλω, κλείστο. Όχι, έλα, πάμε. Έλα, μην μπορούμε να ξενυχτήσουμε, το λέω. Έτσι, πούκωσέ το. Πούκωσέ το. Κάνε και τα δικά σου. Έλα, δώσε τα ρέστα σου. Έλα. Σε είδα. Να κάνεις πως δεν με βλέπεις. Καλώς ήρθες. Πού είναι το παιδί? Α, η Αθηνούλα αποφάσισε να μείνει με τον μπαμπάκα της. Σχεδόν μόνη της το αποφάσισε. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω, γιατί με πήραμε τα αδέρφια μου. Θα τα πούμε το μεσημέρι. Αγάπη μου εσύ. Γεια σου, αγάπη. Για πες τώρα.
Έλα εδώ κοντά μου. Πώς και ήρθες Κύπρο. Τώρα δεν μπορώ να σου πω. Η αλήθεια είναι πως θα σου πω κάποια άλλη στιγμή, αλλά ντρέπομαι λιγάκι τώρα. Έχω και εγώ τις ντροπές μου, Βραμελίνα, έλα. Λέγε ρε Χρήστο, τι ανακάλυψες. Έλα ρε, μη μας βγάλεις την πίστη. Οκ. Το τηλέφωνο το οποίο χρησιμοποίησαν για τη μεταφορά χρημάτων από το δικό σας λογαριασμό σε αυτό το συφαλάκι. Συγγνώμη, Νεκτάρια. Ανήκει στον Πάτροκλο.